Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 9 Μαΐου σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7.30 κάθε μέρα. Άλλωστε τα αυτοδιοικητικά από νωρίς το φθινόπωρο φέτος για να μπορέσουμε να δώσουμε όλες τις ευκαιρίες στους υποψηφίους, στους συνδυασμούς για τους Δήμους Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους. Φτάσαμε αισίως λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου, όπου φυσικά και η αγωνία κορυφώνεται, αλλά και ο προεκλογικός λόγος. Θα καλησπέρισουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο των αυτοδιοικητικών τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο υποψήφιος με τον Θεσσαλονίκη υπεύθυνο συνδυασμό, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σάκης Τζακόπουλος. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Σμιγκλή. Κύριε Τζακόπουλε, πραγματικά μένουν δύο εβδομάδες ουσιαστικά μέχρι τις εκλογές, δύο εβδομάδες και δύο κάποιες μέρες. Θέλω λίγο να μου πείτε την αίσθηση που έχετε για τις εκλογές αυτές, καθώς διαβαίνουμε την προ-προ-τελευταία εβδομάδα. Σε σχέση με τις προηγούμενες φορές που συναντηθήκαμε, έχει αλλάξει κάτι στο κλίμα? Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Μπήκαμε πια στην τελική ευθεία των εκλογών. Αυτό είναι το δεδομένο στην ερώτησή σας. Η απάντηση είναι ότι ο κόσμος μέχρι το Πάσχα, μέχρι τις γιορτές, ενώ ενδιαφέρεται πάντα για τα πολιτικά ο Έλληνας, για τις εκλογές, ποιος θα είναι δήμαρχος, ποιος θα είναι περιφερειάρχης, ποιος θα βγει βουλευτής, αλλά τον τελευταίο καιρό άρχισαν, επειδή έγιναν και όλα αυτά τα οποία και στη Θεσσαλονίκη και οι εκπομπές σας βοήθησαν στο να ζυμώνεται ο κόσμος, και τώρα πια στην τελική ευθεία βλέπω ότι άρχισε πια να ενδιαφέρεται. Δηλαδή, μπαίνοντας στα μαγαζιά, πολλές φορές συναντάμε τον κόσμο. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από ό,τι ήταν και στις προηγούμενες εκλογές, το 2014 που γίνανε οι προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί η αυτοδιοίκηση πια παίζει και αυτό το ρόλο, και ιδίως η Θεσσαλονίκη παίζει το ρόλο της πολιτικής απόφασης που πρέπει να δώσει ο πολίτης, ο συμπολίτης μας, μέσα από αυτόν που θα εκλέξει δήμαρχο και να κάνει καλύτερη την πόλη, αλλά κυρίως να δώσει λύση σε όποια προβλήματα της καθημερινότητας μπορεί. Αυτό με προλαβαίνετε τώρα στο επόμενο ερώτημά μου, κύριε Τζακόπουλε. Θα ρωτούσα και θα ρωτήσω τι είναι για εσάς λοιπόν η αυτοδιοίκηση και ποιο από αυτά τα συστατικά της είναι κυρίως, πρωτίστως, αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε αυτές τις εκλογές. Καταρχήν, είμαι ενεργός πολίτης. Ήμουν πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου για 6 χρόνια τη δεκαετία του 2000. Ξέρω τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές τα σηκώσαμε και μαύρες σημαίες για να ξεκινήσουν τα έργα, να ξεκινήσει η ανάπτυξη. Δυστυχώς από το 10 και μετά και κάποια χρόνια πιο πριν, όταν άρχισε να φαίνεται η κρίση στην Ελλάδα, τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης μείναν σε δεύτερη μοίρα. Η κατάσταση όμως πια, επειδή δεν έγινε τίποτα από αυτά τα οποία λέμε από τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, έχει τελματώσει. Η Θεσσαλονίκη πια έχει χάσει όλο τον ενεργό πληθυσμό της. Βλέπουμε τα παιδιά μας να φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν υπάρχει καμία τάση ανάπτυξης. Για να υπάρχει τάση ανάπτυξης, θα πρέπει ο Δήμος να δώσει το δικό του λιθαράκι. Αλλά και αυτό που ζούμε, κυρία Σμιγκλή, καθημερινά, σαν καθημερινότητα, σαν κυκλοφοριακό, σαν καθαριότητα, σαν ασφάλεια, βλέπουμε ότι μας πληγώνει. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη και μαύρες τρύπες, βλέπουμε και βρωμιά, βλέπουμε όλα αυτά τα οποία πραγματικά μας στεναχωρούν. Και σαν πολίτες, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, το έχω πει ότι είμαι ένας ενεργός πολίτης, είμαι ένας μηχανικός ο οποίος μπορώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα όπως έδωσα σε όποια θέση και αν πήγα, και σαν ελεύθερος επαγγελματίας, και θέλω να δώσω κι εγώ ένα λιθαράκι μέσα από το συνδυασμό του Νίκου Ταχιάου, που είμαστε φίλοι και έχουμε προσπαθεί στη δεκαετία του 2000 να φτιάξουμε πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Είναι τα τελευταία έργα που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όταν ήταν αντιδήμαρχος ο Νίκος. Έτσι, πιστεύω ότι με τη συνεργασία των πολιτών, και κυρίως όχι επειδή θα τους δώσουμε ψεύτικες ελπίδες, εμείς από την πρώτη μέρα, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα δώσουμε λύσεις, γιατί πιστεύουμε σε αυτό που λέγεται Θεσσαλονίκη. Και οι πολίτες Θεσσαλονίκης πρέπει να μας στηρίξουν τώρα όσο το δυνατόν περισσότερο, για να μπορέσουμε και εμείς να στηριχθούμε στο έργο της επόμενης τετραετίας. Ο Νίκος Ταχιάος και εσείς ως υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη αυτού του συνδυασμού ζητάτε αυτονομία από την πρώτη Κυριακή, κύριε Τζακόπουλε. Πού το στηρίζετε αυτό, τη στιγμή που όλοι θέλουν τις συνεργασίες, θεωρούν ότι θα μπορέσουν να γίνουν βήματα μέσα από τις συνεργασίες και, εν πάση περιπτώσει, ότι θα περπατήσει η απλή αναλογική?
Καταρχήν, κάνεις ένα πρόγραμμα, έχεις κάποια οράματα και προγράμματα γίνονται και νομίζω ότι εδώ και χρόνια είναι πάντα τα ίδια. Και μάλιστα, από τότε που ήμουν πρόεδρος στο Τεχνικό Επιμελητήριο, αν θυμάστε, κάθε φορά που έρχεται ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της έκθεσης, μιλούσαμε και δίναμε υπομνήματα. Άμα δείτε αυτά τα υπομνήματα του 2002, του 2005, του 2010, ίδια έχουν μείνει μέχρι σήμερα. Αλλά τα προγράμματα της ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη είναι τα ίδια. Εμείς ξέρουμε όμως τον τρόπο, γιατί έχουμε δώσει την εμπειρία μας, έχουμε την εμπειρία πάνω στην οποία μπορέσαμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία λειτουργήσαν και βλέπουμε έστω και να λίγα, αλλά έχουν γίνει από αυτή μέσα από αυτή τη ζήμωση και μέσα από αυτά τα έργα τα οποία είχαμε προτείνει την προηγούμενη δεκαετία. Ένα είναι αυτό το δεδομένο. Τώρα ζητάμε εμείς αυτοδυναμία. Κάθε συνδυασμός ζητάει και εμείς είμαστε, σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, η μεγάλη παράταξη που κατεβαίνει σε εκλογές. Ζητάμε λοιπόν αυτοδυναμία. Ζητάμε να μας δώσει όμως ο κόσμος όσο τη δυνατόν μεγαλύτερη φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία θέλουν και θέλουν οι συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε όλους τους πολίτες κοντά μας. Αυτό ζητάμε. Θέλουμε να συστρατευτούμε μαζί τους. Όχι να τους κλέψουμε την ψήφο και μετά από 4 χρόνια να θυμούνται και να διαμαρτύρονται. Να πηγαίνουμε εμείς, γιατί δεν ήρθαν κοντά μας, δεν μας δώσουν τη δυνατότητα να διαμαρτυρόμαστε, έτσι ώστε την επόμενη τετραετία να μας δώσουν αυτή την αυτοδυναμία. Ξεκινάμε λοιπόν από τώρα και από αυτά που θα κάνουμε θα πάρουμε την αυτοδυναμία του κόσμου στην καθημερινότητα και επειδή θα του λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πιστεύει. Ας μας τη δώσουν από τώρα, αλλά εμείς θα την απαιτήσουμε μέσα από το έργο το οποίο θα κάνουμε. Κύριε Ζακόπουλε, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η αποφασιστικότητα που θα επιδείξει μια δημοτική αρχή σε αντίθεση με τυχόν αναβλητικότητα όταν ένα δημοτικό συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις σε μεγάλα έργα που συζητώνται σήμερα και από τώρα μέχρι και το 2030. Είναι μια εικόνα της Θεσσαλονίκης που προγραμματίζεται σιγά σιγά δειλά-δειλά για κεντρικούς χώρους, για την έκθεση για παράδειγμα, η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, αξιοποίηση άλλων περιοχών. Πόσο σημαντικό είναι να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα είναι γρήγορες, χωρίς να μπαίνουν μέσα εμπόδια, αναβλητικότητα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαιωνίζει τελικά ένα έργο σε αυτή την πόλη, έτσι ώστε όντως την επόμενη δεκαετία να δούμε κάτι να αλλάζει επιτέλους. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Η απλή αναλογική και ο νόμος με τον οποίο γίνονται οι εκλογές σε περιπτώσεις εμφανίζει προβλήματα. Εμφανίζει προβλήματα στον προγραμματικό λόγο που θα διαμορφώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί, κυρία Σμιγλή, υπάρχουν οι εκλογές, αλλά διοίκηση στο Δήμο είναι οι 49 Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα βγουν στο Θεσσαλονίκη. Μέσα από εκεί θα υπάρχει μια δουλειά. Η δουλειά η οποία θα είναι η συστράτευση για το καλό της Θεσσαλονίκης. Εμείς λέμε ότι θα δουλέψουμε. Εμείς λέμε ότι θα δώσουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Μέσα από τη δουλειά των 10 και 15 ώρων καθημερινά. Όποιος δεν έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και όταν γίνεται αυτό για τον καλό των πολιτών, νομίζω ότι εκεί πια ξεχνάμε την απλή αναλογική και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα στραφούμε να κάνουμε αυτό το έργο που θέλουν οι συμπολίτες μας, γι' αυτό και μας ψηφίζουν. Ο χαβαλές τελειώνει τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, από 1 Σεπτεμβρίου, εμείς οι 49 Δημοτικοί Σύμβουλοι θα είμαστε αυτοί που θα διοικήσουμε το Δήμο. Εκεί λοιπόν, όποιος είναι υπόλογος και κάνει μόνο πολιτική πάνω στα ζητήματα που θέλουμε να λύσουμε, τότε θα πρέπει να θα λογοδοτήσει στους πολίτες Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δεν θα του δώσουν την ευκαιρία απλά να βγάζει το δεκάρικο λόγο μέσα από τη δημοτική τηλεόραση που δείχνει τα δημοτικά συμβούλια, αλλά να έχει πράξη και λόγο σε αυτά τα οποία πρέπει πραγματικά να γίνουν. Είπατε για την έκθεση. Αν η έκθεση γίνει η αναπλασή της για το καλό της Θεσσαλονίκης και είναι ανοιχτή χώρη πρασίνου, όπως αυτά τα οποία εμφανίζουμε, νομίζω ότι και εμείς και οι άλλοι συνδυασμοί θα είμαστε θετικοί στο να προχωρήσει για να γίνει κάποια στιγμή ένα σύγχρονο συνδυαστικό κέντρο. Πάνω σε αυτή τη βάση, νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση. Εμείς θα προτείνουμε έργα τα οποία θα είναι και για καλό των πολιτών. Θα ζητάμε λοιπόν όλους να έρθουν χωρίς συμφέροντα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Αλλά όταν κάποιοι έρχονται και θέλουν να σταματήσουν γιατί δεν γνωρίζουν το θέμα ή γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσουν στους πολίτες Θεσσαλονίκης και μέχρι εκεί να σταματήσουμε για να μην το πλατιάζουμε το θέμα. Εδώ είναι, από 1η Σεπτεμβρίου θα διοικήσουμε το Δήμο όλοι οι 49 Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα εκλεγούν. Θέλω την άποψή σας, κύριε Ζακόπουλε, στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για κάποια κίνητα μέσα στη Θεσσαλονίκη.
Άλλα είναι διατηρητέα, άλλα είναι διατηρητέα, αλλά δεν τα διατηρεί κανείς. Άλλα έχουν το κακό του σοχάλι κυριολεκτικά. Βίλες φαντάσματα τα έχουμε ονομάσει κατά καιρούς. Κτίρια μεγάλα και μεγαλεπίβολα, παλιά εργοστάσια ίσως, που σήμερα πλέον εγκυμονούν και κινδύνους. Έχουμε δει και ατυχήματα. Πώς μπορεί μια δημοτική αρχή να παρέμβει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις με τις ξεχωριστές ιδιομορφίες της κάθε μίας και να αλλάξει αυτή την εικόνα, κύριε Τζακοπούλη? Καταρχήν, ο Δήμος πρέπει να αναμορφώσει όλα τα δικά του και κτίρια και ανοιχτούς χώρους. Πρέπει να τα φτιάξει χαρούμενα, να τα φτιάξει έτσι ώστε να είναι χώροι περιήγησης και συμμετοχής των πολιτών στα δρόμενα τα οποία θα γίνονται σε όλη την πόλη. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν περιοχές ανοιχτών χώρων οι οποίοι είναι σε τρισάκτηλα κατάσταση, κυρία Σμυρλή, και πρώτα από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Γιατί εκεί παίζουν τα παιδιά μας, ή εκεί υπάρχει παραβατικότητα, ή εκεί υπάρχει ο κίνδυνος της καθημερινής μετακίνησης των συμπολιτών μας. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Υπάρχουν όμως και τα κτίρια που είναι του Δήμου. Τα ίδια τα κτίρια θα πρέπει να λειτουργήσουν μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση, μέσα από τη λειτουργία των χώρων για το καλό και των εργαζόμενων αλλά και των συμπολιτών μας που θέλουν να εξυπηρετηθούν. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και πάρα πολλά κτίρια, κυρίως διατηρητέα όπως είπατε, τα οποία μπορεί να μην έχει καμία σχέση ο Δήμος για να μπορέσει να καταγράφει ιδιοκτησιακά, να το καταγράφει στο κτηματολόγιο του. Σε αυτά θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι πολίτες ιδιοκτήτες για να προχωρήσουν σε όλες αυτές τις διαδικασίες που πρέπει για να αναμορφωθούν αυτά τα κτίρια. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει, θα πρέπει και ο Δήμος κάποια στιγμή να παρέμβει είτε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, είτε να αγοράσει αυτά τα κτίρια για να μπορέσουν να αναμορφωθούν και να μην καταστρέφονται, έτσι ώστε να γίνουν πάλι στο μοντέλο της αντιπαροχής πολυκατοικίες. Γιατί η πόλη η οποία θέλει να δείξει την εξωστρέφειά της, η πόλη η οποία θέλει να δείξει ένα άλλο πρόσωπο, πρέπει πέρα από τα φυσικά της χαρακτηριστικά που είναι το δάσος, η θάλασσα, δεν έχει μείνει ένας αστικός χώρος ο οποίος να δείχνει την ιστορία και την αρχιτεκτονική αυτής της πόλης. Πρέπει λοιπόν ο Δήμος να δώσει αυτή τη δυνατότητα των πολλών σημείων περιήγησης, τα οποία θα πρέπει να βλέπουν οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης για να γίνει κάποια στιγμή και τουριστική πόλη. Μάλιστα. Είχα στο νου μου, βέβαια, η αλήθεια είναι το κτίριο του Αλατίνη, κύριε Τζακόπουλε, γιατί πριν από μερικά χρόνια ήταν που είχαμε ένα ατύχημα με ένα παιδί εκεί. Και άμα θυμάστε και σαν τεχνικό επιμελητήριο, το είχαμε αναδείξει σαν μείζον θέμα. Ναι, ναι. Δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει, έχει καταστραφεί το κτίριο. Ναι. Κανένας δεν έχει δει αυτήν, δεν έχει μεριμνήσει. Έχουμε κάνει και σαν τεχνικό επιμελητήριο και με το Δήμο τότε Θεσσαλονίκης ενέργειες στο να σταματήσει αυτό το γκρέμισμα ενός ιστορικού βιομηχανικού κτιρίου. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και ημερίδα για τα βιομηχανικά κτίρια της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, εδώ και χρόνια σταμάτησε κάποιος να ασχολείται με την αρχιτεκτονική μέσα στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Αλλά η ανάπτυξη πρέπει να έρθει από αυτή την αλλαγή της φυσιογνωμίας, της ιστορικής φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας αυτής της πόλης, γιατί χωρίς ιστορία δεν θα δούμε ποτέ ανάπτυξη. Mm-hmm. Θέλω να σχολιάσετε λίγο και πολιτικά τώρα όλα αυτά που ο λόγος που γίνεται για τις κομματικές ταυτότητες και τα χρήσματα και περί ανεξάρτητων συνδυασμών. Πού κατά τη γνώμη σας εντοπίζεται η ανεξαρτησία ενός συνδυασμού και τι συμβαίνει σε αντίθεση με ένα ψηφοδέλτιο ή ένα συνδυασμό ο οποίος έχει κομματικό χρήσμα? Καταρχήν, ένα κομματικό χρήσμα δεν είναι πανάκια. Δεν ξεκινάει από εκεί μια πρόταση προς τους πολίτες για να σε ψηφίσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Εμείς είπα ότι μπορεί να έχουμε να είμαστε ένα συνδυασμός που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο λόγος και το πρόσωπο το οποίο εμφανίζουμε είναι ένας ανεκτός πόλος για να ζητήσουμε από όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, όποιο κόμμα και αν είναι, να έρθουν κοντά μας. Υπάρχουν όμως και φιλοδοξίες. Οι φιλοδοξίες κάποιων στελεχών, τα οποία προέρχονται από κάποιον χώρο και θέλουν να κλείσουν τη σταδιοδρομία τους, την πολιτική τους σταδιοδρομία, μέσα από την συμμετοχή τους σαν δημοτικοί σύμβουλοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και να πάρουν τη σύνταξή τους, θα πρέπει να αφήνει μακριά την λογική ότι προέρχονται από κάποιον πολιτικό χώρο. Είναι πολιτική φιλοδοξία κάποιων στελεχών ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν μέσα από την λειτουργία αυτή να συνεχίσουν να υπάρχουν, κλείνοντας την πολιτική τους σταδιοδρομία.
Ένα δεδομένο είναι αυτό. Όμως πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για τα κόμματα. Τα κόμματα πρέπει να μην συμμετέχουν ή να συμμετέχουν κατά λιγότερο στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διοίκηση του Δήμου. Εκεί στη διοίκηση του Δήμου σας είπα ότι οι 49 δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να λειτουργήσουμε έξω από ταμπέλες, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πολύ πίσω, έχει τελματώσει και πρέπει όλοι μαζί να λειτουργήσουμε. Στην πορεία λοιπόν της διαδικασίας από την 1η Σεπτεμβρίου που θα είμαστε η διοίκηση του Δήμου, εκεί όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και όλοι οι πολίτες πρέπει να συστρατευτούμε για να αλλάξουμε την πόλη και να της δώσουμε μια φυσιογνωμία ανάπτυξης και ένα χαμόγελο το οποίο χάθηκε τα τελευταία χρόνια. Πόσο δύσκολο είναι να γίνουν παρεμβάσεις, κύριε Τζακόπουλε, στο οδικό δίκτυο το εσωτερικό της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι πραγματικά κακό αυτή τη στιγμή, με πάρα πολλά προβλήματα από τους οργανισμούς, όλους τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών και τα λοιπά που σκάβουν και στη συνέχεια μπαλώνουν από πάνω, από την πολυχρησία, από την απουσία συντήρησης εδώ και αρκετά χρόνια, πόσο εύκολο θα ήταν να γίνει μια παρέμβαση σταδιακά σε κομμάτια των δρόμων? Καταρχήν, την 1η Σεπτεμβρίου που θα αναλάβουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να κάνουμε μια καταγραφή των μεγάλων προβλημάτων που λέτε. Υπάρχουν περιοχές, κεντρικοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι σαν βομβαρδισμένοι. Αυτό πρέπει να σταματήσει και να λυθεί. Αλλά για να γίνει αυτό υπάρχουν και πολλές αρμοδιότητες. Υπάρχουν δρόμοι στη Θεσσαλονίκη που δεν είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι της περιφέρειας. Υπάρχουν, εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει ο συντονισμός με τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Από εκείνες τις περιοχές να βρεθούν τα κονδύλια της περιφέρειας να δώσουν τη δυνατότητα να περπατάνε ή να κυκλοφορούν οι συμπολίτες μας πιο εύκολα. Εμείς σαν Δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει όμως τα σημεία τα οποία είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης και είναι αρμοδιότητα συντήρηση ή και η συντήρηση των υπηρεσιών του Δήμου, θα πρέπει να υπάρχουν επόπτες οι οποίοι θα καταγράφουν καθημερινά και αυτό συζητήσαμε και ήδη με τους υπαλλήλους του Δήμου, ότι θα υπάρχουν επόπτες οι οποίοι θα καταγράφουν, θα δίνουν λύσεις και άμεσα θα λύνονται τέτοια προβλήματα. Είναι θέμα πάντως συνεργασίας αυτών που εκλέγονται, συνεργασίας των υπηρεσιών, οι υπηρεσίες γρήγορα να μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις και τη συντήρηση σε τέτοια σημεία. Τώρα για τους οργανισμούς που λέτε, οι οργανισμοί θα πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι όπου ανοίγουν και καταστρέφουν το οδόστρωμα πρέπει να το αναπληρώνουν ακριβώς όπως ήταν. Τους επιβλέπει όμως κανείς ουσιαστικά, κύριε Ζακόπουλε? Αυτό θα πρέπει πάλι, κανονικά τους επιβλέπουν. Παίρνει άδεια από το Δήμο για να υπάρχει η τομή του οδοστρώματος. Θα πρέπει να γίνεται και όπου εμφανίζονται έστω και μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια προβλήματα σε ένα σημείο που έγινε λάθος αποκατάσταση της τομής, εκεί να γρήγορα να γίνεται αποκατάσταση από τον ίδιο οργανισμό ο οποίος προκάλεσε τη φθορά. Αυτά όλα θέλει ένα μητρό, το οποίο δεν υπάρχει φυσικά, ένα μητρό των δρόμων τα οποία γίνονται. Και σας είπα, είναι και πολλές αρμοδιότητες οι οποίες κάποια στιγμή πρέπει το κράτος να δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε σαν πόλη, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σε μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχουν οι πολλές αρμοδιότητες ή οι αλληλοεπιδράσεις των φορέων που πρέπει να αποκαταστήσουν όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Επισκεφθήκατε τα λουτρά της Θέρμης, κύριε Ζακόπουλα. Mm. Τι είδατε εκεί, περιγράψτε μας λίγο τις εικόνες και τελικά να δούμε και ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας, μη λειτουργίας αυτή τη στιγμή βέβαια αυτών των λουτρών. Υπάρχει προοπτική να ανοίξουν κάποια στιγμή να δουλέψουν? Πάντως τα λουτρά της Θέρμης είναι πάρα πολύ λυπηρό. Τα λουτρά της Θέρμης μπορεί να τα ξέρουμε, αλλά είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Και μάλιστα υπάρχει και μια ταμπέλα η οποία λέει λουτρά της Θέρμης που είναι ιδιοκτησία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς από το 2009 και σας είπαμε την οικονομική κρίση, σταμάτησε να λειτουργεί και ο χώρος των λουτρών, αλλά κυρίως δεν υπήρξε καμία συντήρηση και καμία ασφάλεια σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν παράθυρα, δεν υπάρχουν ακόμη ούτε καλώδια στους τοίχους. Έχουν βγει, κάποιοι κλέψαν και τα καλώδια από τους τοίχους. Είναι όμως σημεία τα οποία υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι διατηρητέα, τα οποία είναι τα παλιά χαμάμ που υπήρχαν από την τουρκοκρατία ή ακόμα υπάρχουν και χώροι που είναι τα ρωμαϊκά λουτρά. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια περίφραξη, κάποια ασφάλεια σε αυτό το χώρο και κυρίως αυτό θέλαμε να καταδείξουμε. Να καταδείξουμε ότι, ξέρετε, υπάρχει μια περιουσία, μια ανεκτίμητη περιουσία. Δηλαδή, αν σήμερα λέγαμε μπορεί και το προστολογούσαμε, σήμερα είναι ανοιχτά τα πάντα. Μπαίνουμε, πάμε εμείς εκεί, μπαίνουμε μέσα. Έχουν κλέψει ακόμη και τα παράθυρα, ακόμη και τα πατζούρια. Μπαίνει όποιος θέλει μέσα. Δυστυχώς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή τα δικαστήρια πρέπει να έχουν από μόνα τους κάποια κατεύθυνση, τους υπεύθυνους να λογοδοτούν κατευθείαν.
Τώρα το πώς μπορεί να λειτουργήσει θα πρέπει να γίνει κατευθείαν μόλις αναλάβουμε μια τεχνικονομική μελέτη. Σημαίνει ότι αυτό είναι το κόστος για να το ξαναφτιάξουμε αυτό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία λόγω του ότι δεν έχουν το νερό, οι δεξαμενές, όλα αυτά έχουν ρηγματωθεί. Να δούμε λοιπόν πόσα λεφτά θέλει για να γίνει αυτό. Και ο ιαματικός χαρακτήρας του νερού υφίσταται πάντως. Ο ιαματικός υφίσταται, αλλά δεν υπάρχουν πια ούτε οι αντλίες. Έχουν κραπεί οι αντλίες για να μεταφέρουν το νερό στις δεξαμενές των λουτρών. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή. Εμείς πήγαμε, καταγράψαμε αυτά τα οποία είδαμε οπτικά. Και από εκεί και πέρα να δούμε με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει, είτε με δημόσιο είτε ιδιωτικό χαρακτήρα, γιατί και αυτό που είναι σήμερα δεν πρέπει να το αφήσουμε εκεί. Είναι άνδρο και παρανομίας και άνδρο παραβατικότητας και κυρίως όμως είναι μια ωραιότατη περιοχή την οποία μεγαλώσαμε, την οποία την είδαμε, την αφήσαν οι πριν από εμάς και πρέπει να την αφήσουμε και εμείς τα παιδιά μας να μην βρουν αυτό το χάλι. Είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο, το οποίο έχουν πέσει στέγες, έχουν φύγει τα παράθυρα. Είναι κάτι σαν αυτά που βλέπουμε σε εμπόλεμες περιοχές όπως η Συρία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να σας τα πω. Τα ξέρετε μια απλή εσείς, επίσκεψη μπορεί να πει στον καθένα, έτσι κι αλλιώς. Κύριε Ζακόπουλο, πριν να ολοκληρώσουμε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιοχές, δυστυχώς, στη Θεσσαλονίκη. Έχετε καταγράψει κι άλλα δηλαδή, να δείτε τα ρέματα τα οποία υπάρχουν εδώ στην περιοχή της Τριανδρίας, τα ρέματα που υπάρχουν στην Φανέτ, τα ρέματα τα οποία υπάρχουν σε περιοχές τις οποίες δεν φανταζόμαστε. Ζούμε στην κάτω πόλη, δηλαδή προς τη θάλασσα, όπου εκεί έχουν σκεπαστεί τα ρέματα, αλλά άμα πάτε πώς είναι τα ρέματα προς το βουνό, θα δείτε να έχει σκουπίδια, να μην έχει καθαριστεί ποτέ, με κινδύνους κάποια στιγμή, με κάποια πλημμύρα να υπάρξουν προβλήματα. Ή στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Λαχανόκηπους, ο οποίος δεν έχει γίνει κάποιο έργο, ή στην περιοχή της Δυτικής Εισόδου, είναι σημεία παραβατικότητας. Καθημερινά δεν χρειάζεται να βγαίνουμε τώρα στην τηλεόραση. Πρέπει να τα δίνουμε και στην αστυνομία. Σήμερα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, αύριο θα δείτε, γίνεται κάπου λαϊκή στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια παραλαϊκή η οποία λειτουργεί από σήμερα το βράδυ και στις γύρω περιοχές εκεί δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν οι πολίτες που γίνεται η παραλαϊκή. Εκεί λοιπόν ο Δήμος πρέπει να κάνει αστυνόμευση, θα πρέπει να ανάψει φώτα, θα πρέπει να λειτουργήσουν τα μαγαζιά, να λειτουργούν τα μαγαζιά για να μπορούν να κυκλοφορούν οι συμπολίτες μας. Θέλει πάρα πολύ δουλειά η Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για την απλή αναλογική και ποιοι κατεβαίνουν οι υποψήφοι. Πρέπει να βρεθούμε οι άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουμε ένα φως, ένα διαφορετικό χρώμα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σίγουρα μου απαντήσατε και μου προλάβατε και το ερώτημα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω ότι ποιο είναι αυτό που πραγματικά παίρνετε ως ανάγκη, ως μήνυμα ότι είναι ανάγκη να αλλάξει στη Θεσσαλονίκη από όλες αυτές τις επαφές και τις περιοδίες σας και τις συναντήσεις που έχετε με τον κόσμο. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα πράγματα που λέτε, α, συμβαίνει αυτό, πρέπει να το δούμε αύριο. Δηλαδή, είναι βασικά είναι τέσσερις άξονες. Ο πρώτος είναι η καθημερινότητα, η καθαριότητα, το οποίο πρέπει να οργανωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου έτσι ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα και μέσα στις σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά κυρίως μέσα από τα σύγχρονα ρεύματα τα οποία βάζουν οι νόμοι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας πια, για να μαζέψουμε κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη βιοαπόβλητα, να μαζέψουμε κάποια στιγμή ανακύκλωση και να κάνουμε επαναχρησιμοποίηση. Και κυρίως να καθαρίσουμε τους δρόμους, να κάνουμε σάρωση η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει, να πληθούν οι κάδοι, να πληθούν τα αυτοκίνητα τα οποία δεν πλένονται και κυκλοφορούν, μαζεύουν τα σκουπίδια. Αλλά κυρίως για να γίνει αυτό πρέπει να ανέβουμε εμείς που θα γίνουμε δημοτικοί σύμβουλοι, να μαζέψουμε και εμείς μια φορά σκουπίδια για να καταλάβουμε πώς είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτό που καθημερινά δίνουν τον πόνο τους. Θα το δείτε. Αυτό θα είναι η πρόταση η οποία πρέπει να κάνουμε την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα είναι η ασφάλεια. Σας είπα ότι δεν είναι απλά να λέμε για την ασφάλεια. Δεν είναι θέμα να διώξουμε όλους αυτούς που κυκλοφορούν στην πόλη, αλλά πρέπει να δώσουμε ένα φως στην πόλη, να λειτουργήσουν ξανά τα μαγαζιά, έτσι ώστε να μην βούνται οι συμπολίτες μας να πάνε στα σπίτια τους και στις δουλειές τους. Ένα τρίτο είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε κάποια λύση όποια υπάρχει στο κυκλοφοριακό. Και καθυστέρησα να έρθω γιατί στα τελευταία 500 μέτρα εδώ στην λύσεις νωρίτερα από ότι θα παραδοθεί το μετρό. Το μετρό θα δώσει τη λύση, είναι, κυρία Σμυρλή. Όταν δεν έχει γίνει σε κανένα σταθμό του μετρό, δεν έχει γίνει χώρο στάθμευσης. Δηλαδή, εγώ που μένω στη Χαριλάου, πού θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στην Νέα Ελβετία για να πάρω το μετρό να έρθω στη δουλειά μου? Εσείς θα έρθετε με το αυτοκίνητό σας. Άρα θα έρθω με το αυτοκίνητό μου. Άρα τι λύση θα δώσει το μετρό, αλλά θα κυκλοφορήσουμε. Ποιες αστικές συγκοινωνίες με αυτόν τον ΑΣΤ που μπορεί να περιμένεις και μια ώρα.
Πού ήταν οι Δήμοι τόσα χρόνια να βοηθήσουν το να υπάρχει μια διαδημοτική αστική συγκοινωνία? Αυτά είναι βασικά προβλήματα και κυρίως όμως πρέπει να βοηθήσουμε επιχειρηματικότητα. Εκείνο που λείπει από τις φτωχές περιοχές, γιατί και ο Δήμος Θεσσαλονίκης πια έχει φτωχές περιοχές, όπως είναι η Ξηροκρίνη, όπως είναι η Τούμπα, όπως είναι η Χαριλάου ακόμα, τις οποίες θεωρούσαμε για πολλά χρόνια, θέλουν δουλειά. Θέλουν για να ανοίξουν ξανά τα φώτα των μαγαζιών. Πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ξαναλειτουργήσουν τα μαγαζιά και όχι να είμαστε μια φραπεδούπολη. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα. Εκεί είναι οι άξονες που πρέπει μια νέα δημοτική αρχή να ασχοληθεί στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Σας εύχομαι να έχετε την ευκαιρία να τα υλοποιήσετε όλα αυτά, κύριε Τζακόπουλε. Όρεξη έχουμε πάντως. Αυτά είναι στο πρόγραμμά μας και θέλουμε τους πολίτες να έρθουν κοντά μας, να μας στηρίξουν και να μας δώσουν τη μεγαλύτερη δύναμη στις εκλογές. Μάλιστα. Και εγώ θέλω την ψήφο. Την ψήφο όλων των συμπολιτών μου και κυρίως να τους καλέσω στην πρώτη μου, γιατί σας είπα, είναι η πρώτη φορά που εκλέγομαι, που θέλω την ψήφο και κατεβαίνω σε εκλογές, στο κινηματοθέατρο Αλέξανδρος απέναντι από το Λευκό Πύργο την Τρίτη στις 8 η ώρα. Την προσεχή Τρίτη, την προσεχή λοιπόν, στις 8 το απόγευμα. 14 του μήνα. Στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή σας δύναμη, κύριε Τζακόπουλε, και καλή σας επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να τα πω. Πάμε εμείς στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τους καλεσμένους μας στη συνέχεια της εκπομπής μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις.